8 Μαρτίου καθιερώθηκε στον κόσμο ως η μέρα της γυναίκας. Μπράβο, είναι μια καλή πρόοδο. Να καθόμαστε και να λέμε γιορτάζει και η γυναίκα. Αφού συνειδητοποιήσουμε ότι η γυναίκα γιορτάζει κάθε μέρα, κάθε στιγμή και κάθε δευτερόλεπτο από τη στιγμή που ήρθε σε αυτή τη γη. Έχουμε γιορτή, διότι ο Θεός μας χάρισε τα πάντα. Και μόνον που έχουμε, ακούμε, ευλογημένος ο καρπός στην κοιλία σου, αυτό είναι ό,τι ωραιότερο μας έχει δώσει ο Θεός σε μας. Να κάνουμε παιδιά. Αυτά όμως τα παιδιά που γεννούμε, θα πρέπει να τα μεγαλώνουμε ανάλογα με αγάπη, με καλοσύνη, με αξιοπρέπεια, με ευπρέπεια, χωρίς εγώ, για να μην τους ευνουχίζουμε τους άνδρες όταν γίνονται άνδρες. Και μετά λέμε, α, την κακομεταχειρίστηκε τη γυναίκα. Αυτή τη γυναίκα που την κακομεταχειρίστηκε, κάποια μάνα έχει κακομεταχειριστεί το παιδί της. Κακομεταχείριση δεν σημαίνει μόνο ξύλο, σημαίνει υπερπροστασία, σημαίνει να μην του χαλάω το χατήρι, σημαίνει να μην τον μάθω να ψαρεύει, που λέει και μια κινέζικη παροιμία. Του δώσε ψάρι μια φορά, του δώσε ψάρι δύο φορές, την τρίτη φορά του λέει ο Κινέζος, έλα να σε μάθω να ψαρεύεις, για να μάθεις να ψαρεύεις κι εσύ. Εμείς οι γυναίκες είμαστε παντοκράτορες, κρατάμε το σύμπαν στα χέρια μας. Μπορούμε εμείς να καθίσουμε να φέρουμε την ειρήνη, την ομόνοια και την αγάπη. Μπορούμε εμείς να καθίσουμε να κυβερνήσουμε τον κόσμο. Εκτός βέβαια από μερικές εξαιρέσεις που να μην τις αναφέρουμε τώρα, γιατί στην ιστορία βρέθηκαν και άνθρωποι που πήραν λάθος δρόμο, οι γυναίκες που πήραν λάθος δρόμο. Ως επιτοπλίστων όμως, η γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει μόνη της τέλεια, άψογα. Γι' αυτό και το σύμπαν τη θεωρεί ως την μεγάλη μορφή. Η μεγάλη μορφή στο σύμπαν είναι η γυναίκα.